για την πέμπτη θέση, η οποία θα βοηθήσει τις ελπίδες για την πρώτη φάση των play-off, τα πρώην τελικά. Πρώτη κατοχή για τον Απόλλωνα, με τον Box να έρχεται πάρει την μπάλα. Ήταν το τρίτο συνεχόμενο, πάνε τώρα και για το τέταρτο συνεχόμενο επιθετικό rebound, με τον Φενέρ να ανοίγει το σκορ. Θα σε τιμωρήσει, δεν γίνεται. Box, επάντηση από τον Αμερικανό του Απόλλωνα. Ρίβας που σήμερα έχει αυξημένο ρόλο στην απουσία του Μονιάτη. Φένερ, καλάθι και φάουλ. Με τον Ράιλι να σκοράρει από κοντά. Φένερ. Θα πατήσει πίσω και θα εκτελέσει εύστοχος από τα 5-5,5 μέτρα εκεί. Shannon Boak σε επαναφέρει ο Χόλτον για 3, σκοράρει. Χόλτον άφησε και πάλι στον Ελευθερίου το hand-off. Καλάθι και φάουλ από τον Ραφαήλ Ελευθερίου, πανηγυρίζει. Φίνκε. Έρχεται η βοήθεια. Παρ' όλα αυτά θα κάνει την προσπάθεια ο Φίνκε και θα σκοράρει. Ο Φίνκε που ξεκίνησε καλά. Από τότε ο Απόλλωνας βελτιώθηκε. Κατάφερε και επανήλθε. Ο Πίγκραμ όμως άρχισε να ξεμπλοκάρει. Φίνκε ελεύθερος για 3. Θα πετύχει το καλάθι από τα 6.75. Πρώτο τρίποντο σήμερα και ο Απόλλωνας ισοφαρίζει. Και ενώ είμαστε στο τελευταίο λεπτό, ο Απόλλωνας έχει όλο ουσιαστικά το ρολόι στη διάθεσή του. Φίνκε θα σταματήσει υποπίεση του Αλεξάνδρου. Ευστοχώς και βάζει μπροστά στο σκορ τον Απόλλωνα. Να δούμε αν θα προλάβει η Άιλεν από μακριά. Ο Πιτάκας στο ταμπλό η μπάλα. 36-9 της ΕΝΑΔ. Στην έναρξη της δεύτερης περίοδου, Πίγκραμ για 3. Σκοράρει από μακριά ο Κέρνι Πίγκραμ. Μαζεύει το rebound ο Φίνκε, που βλέπει τον συμπαίχτη του, τον Άρτεμο Τοπάζο. Ρίου που κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Λοϊζίδη που πέρασε. Φίνκε μόνος με το καλάθι θα καρφώσει. Η ΑΕΛ που τρέχει ένα σερί 7-0, το οποίο διακόπτεται τώρα από τον Μπόγκς. Μετά από το πέρασμά του από την ΕΘΑ, το shoot άστοχο, επιθετικό rebound όμως από τον Ραφαήλ, από τον Γρίβα, που δίνει την ευκαιρία στη άλλη να βγει στο fast break. Φενέρ, ωραία η ενέργειά του στο drive, άφησε την μπάλα στο καλάθι, με τον Στράβιτς να κλέβει, έρχεται ο Φενέρ προσπαθώντας να επανακτήσει την κατοχή χωρίς αποτέλεσμα. Φίνκε κατεβάζει την μπάλα και καρφώνει με το 1. Ένταση στο παρκέ, καυγάς εκεί. Ανάμεσα σε Ντράβιτς και τον Πίγκραμ, ενώ προηγουμένως ο Απόλλωνας πέτυχε καλάθι. Ό,τι χειρότερο σε αυτό το σημείο του αγώνα. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Ο Ντράβιτς κράτησε εκεί τον Πίγκραμ και αυτό έφερε την αντίδραση του Αμερικανού. Και ενώ στην άλλη άκρη του γηπέδου είχαμε αυτό το καρφί. Αυτός τον Φίνκε με αντίπαλο τον Ράιλι. Μπόγκς ελεύθερος για 3. Θα ευστοχίσει από τα 6.75. 28-29 είναι τα rebound. Οι δύο ομάδες κοντά. Ο Χόλτον για 3. Η μπάλα στο Στεφάνι. Επιθετικό rebound όμως από τον Λοϊζίδη που σκοράρει από κοντά. Και η διαφορά στον πόντο. 3 στα 14 τα τρίποντα του Απόλλωνα. 2 στα 12 για την ΑΕΛ. Ωραία πάσα από τον Πιτάκα. Εξαιρετική ασίστ στον Πίγκραμ. Ο οποίος μάλιστα του αφιέρωσε το καλάθι εκεί. Χόλτον ξεφεύγει ωραία, δίνει στο Φίνκε για 3 μέσα. Το σκόρερ της ομάδας του, Πίγκραμ, θα απαντήσει από πολύ μακριά. 60-58. Προσπαθεί να ελευθερωθεί με αντίπαλο τον Στράβι. Στο σιούτ του Πίγκραμ από πολύ μακριά μέσα. Καλάθι 3 πόντων από τα 8 μέτρα. 25χρονος, ύψους 2-8. Ποιος η προηγούμενη ομάδα ήταν ο Άρης Θεσσαλονίκης. Πίγκραμ βγάζει κραυγή την ώρα που έχει σκοράρει. Δείχνει την κλάση του στα 36 του. Φίνκε. Η μπάλα κλάπηκε από την ΑΕΛ που τρέχει στο fast break. Πίγκραμ άλλο ένα καλάθι. Ο Πίγκραμ είναι καυτός. Φίνκε ελευθερώνεται. Πάει προς το καλάθι και σκοράρει. Μειώνει στον πόντο 71-70 και παίρνει και το φάουλ. Χόλτον. Απάντηση από τον Χόλτον.
Φίνκε, ο οποίος έχει μόλις ένα λάθος. Η ΑΕΛ, εξαιρετικό το σιούτ από τον Ράιλι που το αφιερώνει. Παίρνει το πικ από τον Γρίβα, γίνεται το σμιτς. Ο Ράιλι με αντίπαλο τον Φίνκε, σκοράρει. Μπόγκς στον Χόλτον για τρεις. Θα πετύχει το καλάθι από μακριά, ο Χόλτον και μειώνει στους πέντε. Φίνκε, θα περάσει το κέντρο. Ό,τι κάνει ο Φίνκε, δοκιμάζει για τρεις, μέσα! Καλάθι τριών πόντων από τον Φίνκε. 14 είναι τα δεύτερο λεπτά για το Απόλλωνα, αφού η επαναφορά έγινε από το επιθετικό μισό. Κινγκ θα πάρει την προσπάθεια και θα σκοράρει το πρώτο του καλάθι στο σημαντικότερο σημείο του αγώνα. Ισοφαρίζει ο Άντωνι Κινγκ. Ο Απόλλωνας δεν θα κάνει φάουλ. Δεν περίμενα να κάνει φάουλ. Θα πάει για φουλ επίθεση 24 λογικά η ΑΕΛ και να πάρει κάποιο σουτ. Καλό, με καλή προοπτική προς το καλάθι. Πίγκρα, μένουν κοντά του, δεν του δίνουν καθόλου χώρο ούτε από τα 9 μέτρα και καλά κάνουν. 9-6 για το σιούτ. Πίγκραμ προσπαθεί να ελευθερωθεί. Δίνει στον Ράιλι. Καλή άμυνα από τον Απόλλωνα. Πίγκραμ, το φάουλ. Ένα πόντο χρειάζεται η ΑΕΛ για να πάρει το προβάδισμα και να βάλει πολύ πολύ δύσκολα το Απόλλωνα. Μπροστά η ΑΕΛ στον πόντο η διαφορά. Ο Πίγκραμ στους 29 πόντους. Σήμερα ο Πίγκραμ από την γραμμή έχει πλέον 4 στις 5 βολές. Αν χάσει τη βολή θα έχει ο Απόλλωνας 3 δευτερόλεπτα να κάνει σιούτ. Τη χάνει το αμυντικό rebound, το King. Πρέπει να γίνει το σιούτ για την νίκη Ελευθερίου, δεν προλαβαίνει. Νίκη για την ΑΕΛ. 82-81. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΛ απέναντι στον Απόλλωνα σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι.